Καλημέρα, παιδιά μου, φίλοι. Η γιαγιά μου ήταν το γαλαξίδι. Έλεγε λοιπόν, αν δεν κλωτσίσει ο γάιδαρος, δεν τον εξεφορτώνουν. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι οι Έλληνες. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να στείλουμε από εδώ. Από τη Λαμία, από την καρδιά της Ρούμελης. Από την καρδιά της Θερεάς Ελλάδας. Είναι η ώρα να κλωτσίσει ο γάιδαρος. Και γάιδαρος είναι ο ελληνικός λαός που πρέπει να ξεφορτωθεί αυτή τη στιγμή μια ξένη χούντα. Μια χούντα τραπεζιτών και δανειστών που έχοντας εγκλωβισμένη μια συγκυβέρνηση. Μια συγκυβέρνηση που ακολουθεί πιστά τις εντολές. Έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό στο μαράζωμα, την ελληνική οικογένεια στην απόγνωση. Έχει φέρει στα σπίτια όλων των οικοκυρέων τις στατικές εταιρείες. Σε λίγο καιρό οι στατικές εταιρείες θα αναλάβουν να εισπράττουν τους βαριούς φόρους και τα χαλάσια που δεν μπορεί κανείς να πληρώνει. Και από εδώ, από τη Λαμία, πρέπει να στείλουμε το μήνυμα της αντίστασης. Να ενωθούμε οι Έλληνες και όχι η διχόνοια να ξαναμοιράσει τον ελληνικό λαό. Για να μπορέσουμε να φέρουμε μαζί μας εκείνους τους πολίτες που έχουν φτάσει στο αδιέξοδο. Είναι η ώρα να βάλουμε στο πλάι, να ξεχάσουμε παλιές διαφωνίες του παρελθόντος, πολιτικές που μας χωρίζουν και να κάνουμε ένα ενιαίο, μεγάλο, εθνικό μέτωπο προκειμένου να πάρουμε πίσω την πατρίδα μας, να πάρουμε πίσω το μέλλον των παιδιών μας, να ξαναφέρουμε το χαμόγελο στις γειτονιές. Γιατί στόχος της νέας τάξης πραγμάτων είμαστε όλοι. Στόχος της νέας τάξης πραγμάτων δεν είναι μόνο οι αγρότες, δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, δεν είναι μόνο οι άνεργοι, δεν είναι μόνο οι συνταξιούχοι, δεν είναι μόνο οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, δεν είναι μόνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος της νέας τάξης πραγμάτων είναι ο κάθε πολίτης, μεγάλος, μικρός, ο κάθε πολίτης που άνοιγε χθες στα κόμματα που έκλεισαν το γύφλο της μεταπολίτευσης που σήμερα συνεργάζονται, σε αυτούς που πίστεψαν στον Κωνσταντίνο Καραμαλή όταν μίλαγε για την Ευρώπη των εθνών κρατών και μας έβαλε στην Ευρώπη, και όχι στη σημερινή πρόταση της κυρίας Μέρκελ για την Ευρώπη του φεδεραλισμού, όπου έχει στόχο ξεκάθαρο. Το στόχο που είπε ο Πρωθυπουργός προχθές και τον πέρασαν στον Τούκου τα κανάλια την ημέρα της απεργίας. Ο Πρωθυπουργός της χώρας μίλησε για ευρωπαϊκή ΑΟΣ και ευρωπαϊκό ορυκτό πλούτο. Όχι, κύριε Πρωθυπουργέ, ο ορυκτός πλούτος είναι ελληνικός. Η ΑΟΣ είναι ελληνική. Τα σύνορα είναι εθνικά σύνορα. Είναι εξαιρετικά κυρία της χώρας που λέγεται Ελλάδα. Και ο ορυκτός πλούτος, τα πετρέλαια, το φυσικό αέριο, αλλά και η πρωτογενής παραγωγή, η αγροτική παραγωγή, ανήκουν στο έθνος κράτος που λέγεται Ελλάδα. Ακόμα δεν καταργήθηκαν τα έθνη. Ακόμα η παγκοσμιοποίηση δεν κατάφερε να νικήσει. Ακόμα έχουμε ελληνική σημαία. Και για αυτή την ελληνική σημαία θα ξαναρχίσουμε εμά χρειαστεί. Ενωμένοι Έλληνες. Ακόμα τις εκείνες που θέλουν να καταργήσουν την ελληνική μας κυριαρχία. Εδώ στη Ρούμελη λένε πάρε λάδι από την κορφή και μέλι από το πάτο. Και αυτό κάναμε οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Συστρατεύσαμε μαζί μας στους 2-3 μήνες που ξεκινήσαμε πριν από την προεκλογική εκστρατεία τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, οι οποίοι κατάλαβαν ότι τώρα πια απειλείται το σπίτι μας, απειλείται η πατρίδα μας, απειλείται το μέλλον των παιδιών μας. Και μαζί με εκείνους που σας είπα, που πίστευαν στον Κωνσταντίνο Καραμαλή και στην Ευρώπη των Εθνών Κρατών, στο Ευρωπαϊκό Όραμα, ήταν και εκείνοι που πίστευαν στο Πατριωτικό Πασό. Εκείνοι που δεν δέχτηκαν να πάρει τη σημαία στα ίμια, όπως είπε ο Πάγκαλος και ο Σιμίτης, ο αέρας, αλλά υπερασπίστηκαν τις εθνικές αξίες και αρχές. Μαζί μας ήταν και εκείνοι που ανήκαν στην πατριωτική αριστερά, όχι στην αριστερά που μιλάει για Μακεδονία σαν ένα όνομα που δεν ανήκει στην Ελλάδα. Όχι στην αριστερά, η οποία πηγαίνοντας μαζί
με εκείνους τους πράκτορες του προξενείου του τουρκικού της Κομωτινής πάνε να κάνουν τη Θράκη μας ένα νέο Κόσοβο, αλλά εκείνους που πιστεύουν στην πατρίδα, στην εθνική κυριαρχία και στις αρχές. Αυτοί είμαστε οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Μη μας ψάχνετε τα λόγια. Είμαστε Έλληνες οι οποίοι πιστεύουμε ότι τώρα που η πατρίδα μας και το μέλλον απειλείται, θα ενωθούμε και δεν θα μπούμε στον δικασμό του παρελθόντος. Δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργήσουν πάλι ένα πόλο, ο οποίος είναι κάτω από τη σημεία του ναζισμού, του μίσους. Και να τους θυμίσουμε ότι έχουμε νεκρούς οι Έλληνες, οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας από την κατοχή και από την γερμανική πότα. Ιδίως εδώ στη Ρούμελη. Και από την άλλη μεριά, το άλλο άκρο. Βάζοντας τη διχόνοια για να ελέγξουν την Ελλάδα. Θέλω να γίνω απόλυτα σαφής. Εάν πάρετε το περιοδικό Επίκαιρα που κυκλοφορεί τώρα, θα δείτε μία εξαιρετική έρευνα που αποκαλύπτει αυτό που εμείς είπαμε από εδώ από τη Λαμία πριν από τις εκλογές. Αποκαλύπτει ότι ο στόχος του μνημονίου δεν είναι η ανάπτυξη, δεν είναι η έξοδο της χώρας από το οικονομικό αντίξοδο που οι ίδιοι δημιούργησαν, αλλά ο έλεγχος της χώρας. Αναφέρεται στη συζήτηση που είχε ο Παπακοσταντίνος στην Αμερικανική Πρεσβεία το 2009, πριν βάλει την Ελλάδα στο μνημόνιο. Αναφέρεται στα Wikileaks, όπου ήταν ξεκάθαρο ότι θα έπρεπε να μπει η Ελλάδα μέσα στο μηχανισμό στήριξης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προκειμένου να γίνει η λεγόμενη εσωτερική υποτίμηση. Αναφέρεται σε δύο εκθέσεις. Η μία του London School of Economics και η άλλη του Open Europe, που δείχνουν ότι ο στόχος της εσωτερικής υποτίμησης, δηλαδή της ελεγχόμενης χρεοκοπίας για να προστατευτούν οι τραπεζίτες στη Γερμανία, ιδιαίτερα που θέλουν να επιχειρηθούν στην Ευρώπη, είναι η εξαθλίωση του Έλληνα εργαζόμενου, η αύξηση της ανεργίας. Και βρισκόμαστε, λέει μέσα, ακόμα στο 50% της εσωτερικής υποτίμησης. Δηλαδή, ο στόχος των μνημονίων για την εξαθλίωση της Ελλάδος, της οικογένειας, της παραγωγής, της ανάπτυξης, έχει επιτευχθεί μόνο κατά το 50%. Επίσημα το ανακοινώνουν σήμερα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επέξαν τον ελληνικό λαό εκείνοι που το 10 είπαν ότι θα βγει από την κρίση και θα αρχίσει η ανάπτυξη στο τέλος του 12. Είμαστε ήδη στο δεύτερο του 13. Και αυτό το είπε ο ίδιος ο Παπακοσταντίνου, αλλά και κάποιος άλλος. Ο σημερινός υπουργός οικονομικών, ο κύριος Τουρνάρας του Μέγκα. Στο ΜΕΚΑ, σε συνέντευξη του Σουτάρα στους πρόεδρους του ΙΟΔΕ, είπε ότι πρέπει να ψηφίσουμε το πρώτο μνημόνιο προκειμένου να μπούμε στην ανάπτυξη του τέλους του 12. Έρχεται τώρα η πέμπτη αναβιώρηση του μνημονίου. Για πότε μας μιλάνε? Μας μιλάνε για το τέλος του 14. Τέλος του 14 λένε, με την ενεργεία να μένει στα ίδια επίπεδα, στο 27 δηλαδή της 130 λέμε εμείς. Ίσως και παραπάνω. Και εγώ ρωτάω, το 30% ανέργων του ελληνικού λαού μέχρι το τέλος του 14, πώς θα ζήσει εκείνη της κυβέρνησης και εκείνη της τρόικας? Πώς θα ζήσουν τα παιδιά του ανέργου και της άνεργης που δεν έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να θρέψει την οικογένειά του? Πώς σχεδιάζεται σε βάρος των Ελλήνων και των Ελληνίδων? Και δεν σχεδιάζεται σωστά, γιατί δεν λέτε πάλι την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλουν να πάνε μέχρι το 2040 έτσι. Η αλήθεια είναι αυτό που τους ξέφυγε δήθεν από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, τον τιμονιέρη δηλαδή στη γέφυρα του Βαπολιού, τον κύριο Μέρκο, που είπε ότι θα πρέπει ο βασικός μισθός να πέσει κι άλλο. Δεν είναι κάτι νέο, το έχουν υπογράψει, είναι γραμμένο. Έχει βάλει την προσωπική του υπογραφή ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος πριν από τις εκλογές. Και τι λέει το μνημόνιο αυτό και η συμφωνία που κάνανε? Ότι ο βασικός μισθός πρέπει να παίζει στα επίπεδα της Πορτογαλίας και πιο κάτω. Δηλαδή στα 400 ευρώ και καλύτερα, λέει μέσα, στα 350. Αυτή είναι, αυτός ο σχεδιασμός εξαθλίωσης. Ένας σχεδιασμός εξαθλίωσης που τώρα μας το λένε και πολιτικά.
να περιμένουμε, λέει, να γίνουν οι γερμανικές εκλογές. Τι μας νοιάζουν εμάς οι γερμανικές εκλογές, δεν κατάλαβα. Κομματάρχης της Μέρκελ μπορεί να είναι ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Ο ελληνικός λαός κομματάρχης της Μέρκελ ούτε έγινε, ούτε δεν έγινε ποτέ. Και αν τα βγούνε και αν τα εκλεγούνε οι Γερμανοί της κυρίας Μέρκελ, τι θα σημάνει αυτό? Θα σημάνει ότι θα προχωρήσει το σχέδιο της κυριαρχίας στην Ευρώπη. Θα σημάνει ότι θα προχωρήσει το σχεδιασμός των φεντεραλιστών που είπε κατά λάθος ο Πάτελος πριν από 3 χρόνια. Της νέας τάξης πραγμάτων. Που σημαίνει ότι ο κάθε Έλληνας θα πρέπει να πάψει να είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού του ή του χωραφιού του. Η ιδιωτική περιουσία χτυπιέται. Γι' αυτό φορολογείται το σπίτι και το χωράφι. Για να μην υπάρχει Έλληνας ή Ελληνίδα που θα έχει το κεραμίδι που του παρέχει την ασφάλεια. Θα πρέπει να είναι ένας ανασφαλής, εργαζόμενος των 250 ευρώ, ο οποίος θα ελέγχεται από τους τραπεζίτες. Αυτό το σχέδιο εκτελούν. Και αν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δεν το καταλάβουν όλος ο ελληνικός λαός, το μέλλον μας είναι κατάμαυρο. Οι μέρες που έρχονται θα είναι χειρότερες του πολέμου. Και σήμερα, αυτό που βιώνουν ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, είναι ουσιαστικά η καταστροφή της κυψέλης εκείνης που λέγεται ελληνική οικογένεια. Το ίδιο ακριβώς κάνουμε το θέμα της πρωτογενούς παραγωγής. Γιατί χτυπάνε τον αγρότη? Γιατί ουσιαστικά του λένε ότι για να βάλεις πετρέλαιο στο τρακτέρ σου, με την τιμή του πετρελαίου εκεί που τη βάλαμε, 400 ευρώ, όσο κάνει ακριβώς ένα στρέμμα ξερικό χωράφι. Γιατί δεν τον ικανοποιούν δίνοντας του τη δυνατότητα να κάνει παραγωγή με φθηνό ρεύμα που δίνουν στις κυρίες των μεγαλοβιομηχάνων στις βίλες που τα έχουν μετατρέψει, λέει, σε εμπορικά κέντρα? Γιατί να πληρώσει 4 φορές ο αγρότης παραπάνω για να βάλει ρεύμα στην πομόνα και να ποτίσει το χωράφι? Γιατί θέλουν να μην υπάρχει η πρωτογενής παραγωγή. Γιατί μια χώρα που έχει αυτάρκεια, έχει προϊόντα για να ζει στο λαό της, μπορεί να αντισταθεί. Μια χώρα που δεν παράγει και δεν έχει πρωτογενή παραγωγή, είναι υποχρεωμένη να εισάγει και γίνεται θύμα και υπάλληλο των ξένων συμφερόντων. Δεν σας κάνει εντύπωση? Τα είπαμε και στο προσυνέδριο της Λάρισας, ότι επιδοτούσαν επί τόσα χρόνια το σκληρό σιτάρι. Η Ελλάδα ήταν παραγωγός μαλακού σιταριού. Κάποιοι που είστε αγρότες από εδώ το καταλάβετε. Μαλακό στάρι σημαίνει ψωμί. Τι κάναν λοιπόν? Σταμάτησαν την επιδότηση στο μαλακό στάρι, βάλανε στα χωράφια όλοι να καλλιεργούν το σκληρό στάρι που βγάζει στην Μιγδάλη και το στέλνουν στην Ιταλία, το κάνουν μακαρόνια. Με αποτέλεσμα η Ελλάδα του μεγαλύτερου εξαγωγέα μαλακού σταριού να γίνει εισαγωγέα μαλακού σταριού. Δηλαδή να μην έχει τη δυνατότητα να αντισταθεί και να παράγει ψωμί και να ταΐσει τον λαό της. Αυτό είναι ο συντηρητικό τη νέα τάξη πραγμάτων. Και έρχονται τώρα και κοτσάρουν από πίσω. Νέος διατροφικός κώδικας. Που σημαίνει ότι αν αύριο το πρωί βάλετε ένα ποστάνι στο σπίτι σας πίσω από τον κήπο για να μπορέσετε να βγάλετε 2 πατάτες, 5 ντομάτες και 6 πιπεριές, θα σας συλλάβουνε. Αυτό λέει ο νέος διατροφικός κώδικας. Απογορεύεται εισφορά. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα είδα μπαίνοντας στη Λαμία, εάν πάτε να δείτε που πουλάνε προϊόντα, πολλά τα προϊόντα ήδη έχουν μία ταμπέλα που γράφει Monsanto, που γράφει δηλαδή απαγορεύεται εισφορά. Για το σπήρετε αυτό, δεν θα ξαναγίνει του χρόνου. Έλεγχο της νέας τάξης πραγμάτων. Και εγώ χαίρομαι εδώ που είναι και εκπρόσωπος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, την ευλογία σας πατέρα. Διότι πρέπει να αντισταθούμε και ως Έλληνες και ως Ορθόδοξοι. Αυτή η επίθεση είναι επίθεση απέναντι στο γένος, απέναντι στο έθνος, απέναντι στον Ελληνισμό και απέναντι στην Ορθοδοξία. Δεν θέλουν αρχές και αξίες. Θέλουν όλα να είναι ισοπεδωμένα. Σε αυτή την ισοπαίδωση εμείς τους λέμε ότι όχι. Μπορεί σε αυτόν τον τόπο να πέρασαν κι άλλοι κατακτητές,
Αλλά οι κατακτητές φύγανε και η πατρίδα ελευθερώθηκε. Θα ξαναελευθερώσουμε την Ελλάδα ενωμένη όλοι μαζί. Αυτό είναι το δικό μας ανεξάρτητο έργο. Ακούσατε σε λίγο τις εισηγήσεις και τον νότο του Μαριά και της Ραγκίνης της Μακρής και των ανεξάρτητων Ελλήνων αντισυντονιστικές επιτροπές των πολιτών που έχουν πρώτο λόγο. Θα ακούσετε τα κινήματα που είναι σήμερα εδώ. Αλλά θα μιλήσουν και οι πολίτες, αυτοί που δεν είναι μέλη μας. Διότι εμείς θεωρούμε ότι αυτή είναι η στιγμή ενός εθνικού προσκλητηρίου. Είναι η ώρα που θα πρέπει όλοι μαζί να το ενώσουμε τα χέρια μας και τις ψυχές μας και να ξεκινήσουμε τη μεγάλη αντίσταση. Σε λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στην Τουρκία. Προκειμένου λέει να συνεχίσει τις συζητήσεις της λεγόμενης χαμηλής διπλωματίας. Θα σας θυμίσω ότι αυτές τις συζητήσεις ξεκίνησε ο Γεωργάκης Παπανδρέου. Ο τύπος αυτός, ο οποίος σκλάβωσε την Ελλάδα και βρίσκεται τώρα να κάνει ομιλίες στα πανεπιστήμια της Αμερικής, το πώς μπορεί να διαλύσει μια χώρα σε 2 χρόνια. Ο τύπος αυτός που δυστυχώς προστατεύτηκε και από τον Αντώνη Σαμαρά και από τους βουλευτές που δεν ψήφισαν την παραπομπή του. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θα πληρώσει και ο Παπανδρέου και ο Παπαδοσταντίνου και όλοι οι απαταιώνες της νέας τάξης κοσμάτων οι οποίοι λύθηκαν τον ελληνικό λαό. Αυτοσυνήθηκαν μέχρι και σήμερα. Και η τιμωρία αυτή θα είναι απόδοση δικαιοσύνης, δεν θα είναι εκδίκηση. Απόδοση δικαιοσύνης. Γιατί την ίδια στιγμή που χτυπιέται ο πολίτης, την ίδια στιγμή στη λίστα Λακάρ, είναι εδώ ο Βασίλης ο Καπερνάκος, στη λίστα Λακάρ μέσα κινούνται εκατοντάδες εκατομμυρίων σε συμβούλους αρχηγών κομμάτων, σε συγγενείς υπουργών, σε συμφέροντα τα οποία αυτή τη στιγμή ευνοούνται. Συγχωνεύονται τράπεζες και τους τα χαρίζουν. Χρεώνουν τον ελληνικό λαό με την ανακεφαλαίωση των τραπεζών και την ίδια στιγμή τι κάνουνε. Δεν παίρνουνε σαν ατάλλαγμα προνομιούχες μετοχές που πήρε ο Κώστας Καραμαλής με τα περίφημα 28 δισεκατομμύρια της πρώτης ανακεφαλαιοποίησης, αλλά χρεώνουν των ιδιωτικών τραπεζών την ανακεφαλαίωση στο χρέος του ελληνικού λαού, δηλαδή σε όλους μας. Οι ίδιοι τύποι εξάγουν τα χρήματα στο εσωτερικό και περιμένουν να αγοράζουν τα κατασκευμένα σπίτια και χωράφια από τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα τους αφήσουμε? Όχι. Κλείνω με τον λόγο λέγοντάς ότι αυτό δεν είναι που βλέπουμε όλα μαύρα. Μαύρα προσπαθούν να μας τα δείξουν. Η Ελλάδα μπορεί πολύ εύκολα να βγει από αυτό το σπιράλ του θανάτου. Τη λάθος συνταγή που λέγε κάποτε ο Σαμαράς. Τη λάθος συνταγή, το φάρμακο που σκοτώνει, τα θυμάστε? Αυτό το φάρμακο δίνει τώρα. Μπορούμε λοιπόν, προς τη μήνυ προσπαθούν να κατεβάσουν τις κουκούλες, θα τα σηκώσουν μετά. Προσέξτε λοιπόν πώς η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει άμεσα. Ανταγωνισμός. Ανάπτυξη. Η πατρίδα μας συνορεύει με χώρες όπως η Αλβανία, η Βουλγαρία, τα Σκόπια, η Τουρκία. Ο φόρος σε αυτές τις χώρες είναι 10%. Είναι φυσικό λοιπόν ότι όλες οι εταιρείες οι οποίες είχαν την έδρα τους στην Ελλάδα, αυτό που κάνουν να φεύγουν και να πηγαίνουν με βάση εκείνες τις χώρες. Οι μεταφορείς που πρέπει να βάλουν πετρέλαιο για να πάρουν τα αγροτικά προϊόντα και να τα πάρουν στην Ουκρανία ή στη Ρωσία, πληρώνουν το πετρέλαιο εδώ με 60 και ένα 70. Περνάνε τα σύνορα και βάζουν οι άλλοι πετρέλαιο με ένα 10. Η λύση λοιπόν είναι χαμηλή φορολογία. 10 έχουν γύρω μας. 8% για όλους φορολογία σε όλη την Ελλάδα. Να κάνουμε στην Αθήνα μας την αγωνιστική και να έρχονται εκείνοι μας όλοι στην Ελλάδα. Πετρέλαιο. Πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης στο 1 ευρώ παντού, ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν οι μεταφορές, να δουλέψουν οι αγρότες, να μπορέσουν να βάλουν στα σπίτια οι Έλληνες πετρέλαιο για να ζεσταθούν οι 2 ορεινές περιοχές, να δουλέψουν ο τουρισμός στα ξενοδοχεία μας. Πόσα αυτή τη στιγμή χάνουν από τους λαθρεμπόρους πετρελαίων?
Τα δισεκατομμύρια που χάνουν από το λαθρεμπόριο πετρελαίο το κράτος είναι ουσιαστικά τα χρήματα τα οποία θα στοιχίσει το κράτος για να κατεβάσει τη τιμή του πετρελαίου στο ποσό του 1 ευρώ. Αλλά βλέπετε, κάποιοι λαθρέμποροι πετρελαίων είναι και σπόσορες και συμμετέχουν τώρα και σε αποκρατικοποίησεις. Κάνουν λάθος ούτε τους φορτητές, είναι γεγονός της εγκάτωρης. ΦΠΑ. Έχουμε το υψηλότερο ΦΠΑ σε όλη την Ευρώπη. Πάει κανείς να πιει ένα καφέ σε ένα τουριστικό ή σε ένα παραλιακό κέντρο, σε ένα καφενείο και πληρώνει τον εσπρέσο 3,5-4 ευρώ. Έρχεται λοιπόν ο τουρίστας από την Αυστρία, ο οποίος πάει στην πρωτεύουσά του, στη Βιέννη, και πληρώνει τον καφέ 1,30. Ποιος ο λόγος να έρθει αυτός ο άνθρωπος εδώ και να βοηθήσει την ανάπτυξη του τουρισμού? Κανένας λόγος. Μείωση λοιπόν όλο το δικτό του ΦΠΑ. Σε όλες τις παραμεθόριες περιοχές, ειδικά κίνητρα, ώστε να προσελκύσουμε τον τουρισμό μας και όλες τις μορφές του τουρισμού. Ας έρθουν στη Ρούμε να λέγουν, να δουν πάνω στα βουνά τι επενδύσεις έχουν γίνει και ποια είναι η ομορφιά, να καλύψουν άνετα το χειμερινό τουρισμό. Ας έρθουν εδώ και μαζί να φτιάξουμε ξανά τον αγροτουρισμό, ο οποίος πήγε στην τσέπη του κυρίου Λαμπράκη για να διαφήμιζε μέσα από τις ιστοσελίδες του και δεν μπήκε ούτε ένα ευρώ στην ελληνική παραγωγή. Ας έρθουν και να αποφασίσουν ότι σε αυτόν εδώ τον τόπο, εκτός από τις ωραίες παραλίες, εκτός από τους πλούσιους υδρογονάνθρακες, εκτός από το χρυσό, υπάρχει και ένας παράγοντας που δεν τον έχουν υπολογίσει. Και αυτός ο παράγοντας είναι οι Έλληνες, ιδιαίτερα οι ανεξάρτητοι Έλληνες.